Μάνος Δανέζης. Την πραγματικότητά μας την καθορίζει το μάτριξ των άλλων. Από μαγνητοφώνηση επιμέλεια Κωνσταντίνος Σύρμος. Κεφάλαιο «Η ενέργεια». Εκεί έξω στο σύμπαν δεν υπάρχουν χρώματα, δεν υπάρχουν μορφές, δεν υπάρχουν σχήματα. Δεν υπάρχουν οσμές. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένας κοχλάζων ωκεανός ενέργειας. Κομμάτια από αυτόν τον κοχλάζοντα ωκεανό χτυπάνε το μάτι μας. Πίσω από το μάτι μας αυτή η ενέργεια μέσω κάποιων καλωδίων, των νευρώνων που λέμε, έρχεται και εγκαθίσταται σε ένα συγκεκριμένο σημείο του εγκεφάλου. Αυτή η ενέργεια που έρχεται χήμα απ' έξω, φτάνοντας σε αυτό το σημείο, μετασχηματίζεται σε χρώμα, σε μορφή, σε σχήμα. Σε οτιδήποτε λέμε ότι αντιλαμβανόμαστε με το μάτι μας ή με το αυτί μας. Κομμάτια από αυτή την ενέργεια την κοχλάζουσα, την λαμβάνω με το αυτί μου. Φτάνει στο σημείο του εγκεφάλου και εκεί φτιάχνονται οι ήχοι. Εκεί φτιάχνονται οι νότες. Εκεί φτιάχνεται η πέμπτη συμφωνική του Μπετόβεν. Εκεί έξω στο σύμπαν δεν υπάρχει τίποτα. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις άλλες αισθήσεις. Άρα λοιπόν κατανοείτε ότι αυτό που αντιλαμβάνεστε μέσω των αισθήσεών σας ως πραγματικότητα δημιουργείται στον εγκέφαλό μας. Αυτό τι σημαίνει? Πως αν είχαμε μια άλλη φυσιολογία θα αντιλαμβανόμασταν εντελώς διαφορετικά πράγματα. Κεφάλαιο Matrix. Ένας άνθρωπος είναι ύλη και η ύλη του ανθρώπου ή του τραπεζιού είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ίδια ύλη και υπόκειται στους ίδιους νόμους. Άρα, αυτό που βλέπω σε έναν άνθρωπο, σχήμα, ρούχα, πράγματα, χαρακτηριστικά, είναι απλώς μια πλαστή, ψεύτικη και παραμορφωτική εικόνα της εικόνας του εαυτού του που δεν βλέπω. Αυτό είναι το Matrix. Αν το συνειδητοποιήσουμε, θα καταλάβουμε ότι αυτό που βλέπω μπροστά μου σαν άνθρωπο και το μετράω από τα ρούχα του, από τον τίτλο του, από τα λεφτά του, από την ευμορφία του, δεν είναι τίποτα άλλο από μια παραμορφωμένη εικόνα ενός γεγονότος που δεν αντιλαμβάνομαι και λέγεται άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Σε μια κοινωνία η οποία θα αντιλαμβάνεται αυτό το γεγονός, ότι το κάθε τι που βλέπουμε γύρω μας είναι Matrix, δηλαδή μια εικόνα αισθητή από τη φυσιολογία μας που απλώς απεικονίζει ένα γεγονός που δεν βλέπουμε, εσείς θα είστε κάτι πολύ παραπάνω από αυτό που βλέπω. Άρα, τον άνθρωπο πλέον, σε αυτόν τον νέο πολιτισμό με βάση τη φυσική, δεν μπορώ να τον διακρίνω από το πόσα λεφτά έχει, αν είναι ξανθός, γαλανομάτης, μαύρος, κίτρινος ή από τους τίτλους του. Αλλά από αυτό που είναι και δεν αντιλαμβάνομαι. Κάτι δηλαδή πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αντιλαμβάνομαι. Αυτομάτως δημιουργείται μια άλλη αίσθηση περί ανθρώπου μέσα στην κοινωνία. Ακόμη και για έναν άνθρωπο με αναπηρία, που η κοινωνία έχει μάθει να νιώθει λύπηση. Έχω από τη μία πλευρά το Hawking και από την άλλη έναν φύλαθλο ντοπαρισμένο της θύρας 7 του Ολυμπιακού. Και ο ανάπηρος είναι μια εικόνα κάποιου γεγονότος που δεν αντιλαμβάνεστε. Αυτός ο ανάπηρος έχει όμως την ικανότητα να σας δείχνει αυτή την εικόνα που εσείς δεν αντιλαμβάνεστε από την φωτογραφία του. Ο άνθρωπος της θύρας 7 και αυτός είναι κάτι άλλο, αλλά κανένας δεν το έχει μάθει να δείχνει την άλλη την εικόνα του. Του έχουν μάθει ότι είναι ένα ζώο, ένα πράγμα δηλαδή που αγοράζεται
πωλείται, εκβιάζεται, βασανίζεται. Θέλω να πω ότι χρειαζόμαστε παιδεία και όχι εκπαίδευση. Η παιδεία θα πρέπει να είναι η βάση της εκπαίδευσης. Το Matrix εμείς το δημιουργούμε και θα πρέπει να μάθουμε να το ελέγχουμε. Μέχρι σήμερα, στον δυτικό πολιτισμό, ο άνθρωπος πιστεύει πως ο ίδιος είναι η απεικόνηση του Matrix, δηλαδή σαν η εικόνα του υπολογιστή. Θα πρέπει να καταλάβουμε πως είμαστε οι χειριστές και δεν είμαστε το Matrix. Και αργότερα, σε μια επόμενη φάση, να καταλάβουμε πως είμαστε οι προγραμματιστές του Matrix. Εμείς καθορίζουμε την πραγματικότητά μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Και αφήνουμε την πραγματικότητά μας να την καθορίζει το Matrix των άλλων. Κεφάλαιο, η ύλη. Η μήτρα του προβλήματος των σύγχρονων καιρών είναι η στρεβλή νοοτροπία, η οποία γεννήθηκε μέσα σε μια σπουδαία επιστημονική επανάσταση τον 16ο και 17ο αιώνα, που άλλαξε το ρουν της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Αυτή η επανάσταση πήγε μπροστά την ζωή του ανθρώπου, αλλά έφερε και ένα μεγάλο κακό. Έβαλε σαν πρώτο αξιακό γεγονός μιας κοινωνίας την έννοια της ύλης. Τότε, καλός ή κακός, η επιστήμη αντιλαμβανόταν την ύλη με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο. Πάνω λοιπόν σε αυτή την έννοια της ύλης δόμησε κοινωνικές θεωρίες, θεολογίες και την ίδια την επιστήμη. Άρα λοιπόν, το πρώτο αξιακό γεγονός μιας κοινωνίας, η οποία δομήθηκε τον 16ο και 17ο αιώνα, ήταν η ύλη και τα παραγωγά της. Στο βωμό της ύλης και των παραγόγων μάθαμε σε αυτόν τον δυτικό πολιτισμό να θυσιάζουμε ακόμη και την αξιοπρέπειά μας. Αυτό το αξιακό γεγονός που δημιούργησε μια ανομαλία στον πολιτισμό μας ήταν η αιτία της καταρρεύσης του. Γιατί η οικονομική κατάρρευση, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το αίτιον, είναι το αποτέλεσμα μιας κακώς δομημένης σε πολιτισμικό επίπεδο κοινωνίας. Και εδώ έρχεται η επιστήμη, η σύγχρονη φυσική, τα σύγχρονα μαθηματικά και γενικά οι σύγχρονες θετικές επιστήμες να ανατρέψουν ριζικά το τι είναι η ύλη. Μας έμαθε η σύγχρονη επανάσταση της επιστήμης εδώ και 100 χρόνια πως αυτό που λέμε ύλη είναι ένα μάτριξ, μια ψευδαίσθηση που δημιουργείται στον εγκέφαλό μας λόγω της φυσιολογίας μας. Άρα αυτό ανατρέπει όλον τον πολιτισμό. Αυτό το οποίο πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι ένας πολιτισμός στηρίζεται χοντρικά σε τρεις πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι τα κοινωνικά συστήματα, ο δεύτερος είναι η επιστήμη και ο τρίτος είναι οι θεολογίες. Και οι τρεις αυτοί πυλώνες έχουν τρεις ρίζες, τρεις φυσικές έννοιες, ύλη, χρόνο και χώρο. Αν διαβάσουμε την πατρική γραμματεία, όχι μόνο την Ορθόδοξη αλλά και την Καθολική, σε χιλιάδες σελίδες εξηγούν αυτές τις τρεις έννοιες. Για παράδειγμα, πως ο Θεός είναι πανταχού παρόν, είναι αιώνιος. Υπάρχει σε ένα μέρος σαν το δικό μας, πάνω από εμάς, που δεν είναι πραγματικό, αλλά είναι υλικό σαν το δικό μας. Χώρος, χρόνος και ύλη δηλαδή. Να μιλήσουμε για τα κοινωνικά συστήματα, διαλεκτικός συλλισμός, μαρξισμός κτλ. Και η επιστήμη φυσικά στηριζόταν πάνω σε αυτές τις τρεις έννοιες. Ολόκληρος ο πολιτισμός έχει δομηθεί στο ενοιολογικό περιεχόμενο που δίναμε σε αυτές τις τρεις έννοιες το 1600
με το 1700. Όσοι γνωρίζουν σύγχρονες θετικές επιστήμες και ξέρουν ότι αυτές οι τρεις έννοιες έχουν ανατραπεί ολοκληρωτικά, θεωρούν αναμενόμενο ότι όλο το οικοδόμημα που έχει δομηθεί πάνω στις έννοιες αυτές θα καταρρεύσει. Δεν υπάρχουν πλέον τα θεμέλια. Το ζήτημα είναι πως δεν μπορούμε να καταλάβουμε ή να δεχθούμε κάποιες αλήθειες, γιατί όλα αυτά που δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε δεν τα διδασκόμαστε ποτέ. Είναι γεγονότα που τα ξέρουμε, τα έχουμε αναλύσει επιστημονικά, έχουν λυθεί με πειράματα κτλ. Εδώ και 100 χρόνια και αρνούμαστε να τα διδάξουμε. Γιατί δεν τα θεωρούμε πολιτικά ορθά. Γιατί η εκπαίδευση του δυτικού πολιτισμού είναι για να αναπαράγει το σύστημα και όχι να το προωθεί προς τα εμπρός. Κεφάλαιο, παιδεία και εκπαίδευση. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι πως κανονικά η εκπαίδευση θα έπρεπε να φτιάχνει τους ανθρώπους που θα αλλάξουν τον πολιτισμό. Αλλά δυστυχώς στον δυτικό πολιτισμό τα πανεπιστήμια και γενικά η εκπαίδευση είναι για να αναπαράγει συνεχώς τους ίδιους ανθρώπους. Με περισσότερες γνώσεις πιθανότατα, αλλά με την ίδια λογική. Εμείς οι άνθρωποι αναζητάμε τη σταθερότητα, ενώ ο νόμος του σύμπαντος είναι η αλλαγή. Υπάρχει το πολύ ενδιαφέρον κοινωνιολογικό πείραμα των πιθήκων. Βάλανε οι επιστήμονες 4 πιθήκους σε ένα δωμάτιο που υπήρχε μια σκάλα σε σχήμα λάμδα και στην κορυφή ένα τσαμπί μπανάνες. Μύριζαν οι μπανάνες και αποφασίζει ο πρώτος πιθήκος να ανέβει τη σκάλα. Μόλις πλησίασε τις μπανάνες, του έριξαν παγωμένο νερό με μία μάνικα. Τρελάθηκε ο πιθήκος και έπεσε κάτω από τη σκάλα. Ανέβηκε και ο δεύτερος πιθήκος και συνέβη ακριβώς το ίδιο. Το ίδιο και με τον τρίτο, όπως και με τον τέταρτο. Το δοκίμασαν πολλές φορές οι 4 πίθηκοι, ώσπου κατάλαβαν πως δεν επιτρεπόταν να ανέβουν τη σκάλα. Και όποιος δοκίμαζε ξανά να ανέβει το πρώτο σκαλί, οι υπόλοιποι τον μάζευαν και τον χτυπούσαν για να μην ανέβει. Ξαφνικά, αντικαθίσταται ο ένας πίθηκος με ένα νέο πίθηκο, που για πρώτη φορά έμπαινε στο δωμάτιο. Ο νέος πίθηκος που δεν ήξερε τίποτα, πήγε να ανέβει τη σκάλα. Τον πιάνουν αμέσως οι υπόλοιποι 3 και τον δέρνουν για να μην ανέβει. Μετά αντικαθίσταται ο δεύτερος παλιός πίθηκος με ένα νέο πίθηκο και συνέβη το ίδιο και με αυτόν. Μετά αντικαθίσταται ο τρίτος και ο τέταρτος. Ώσπου άλλαξε όλη η ομάδα πιθήκων με τα ίδια αποτελέσματα σε κάθε τους προσπάθεια. Να δέρνουν δηλαδή οι πίθηκοι όποιον δοκίμαζε να ανέβει τη σκάλα. Μόλις μπαίνει ένας πέμπτος πίθηκος μέσα και δοκιμάζει να ανέβει τη σκάλα, οι 4 πίθηκοι, οι οποίοι ποτέ δεν είχαν βραχεί από το παγωμένο νερό, τον δείρανε. Το ίδιο και κάθε φορά που ξαναδοκίμαζε, ώσπου κανείς πια δεν το ξαναεπιχείρησε. Το έκαναν χωρίς να ξέρουν το γιατί. Το έκαναν από συνήθεια. Γιατί, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, σε αυτή την κοινωνία των ανθρώπων είχαν συνειδητοποιήσει πως όποιος ανεβαίνει αυτή τη σκάλα πρέπει να τρώει ξύλο και να κατεβαίνει. Είναι μια κοινωνική συνήθεια που λέει πως το πολιτικά ορθό είναι αυτό και δεν πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, η νευτόνια φυσική, η ευκλήδια γεωμετρική που αλίμονο χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε αυτοκίνητα, να φτιάξουμε γέφυρες κτλ. Θα πρέπει να είναι η λογική του ανθρώπου. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο άνθρωπος ξεπέρασε τη λογική αυτή. Κεφάλαιο, ολικότητα και υλικός κόσμος. Μια δεύτερη ιδιότητα πέραν του Μάτριξ είναι η ολικότητα. Δεν υπάρχει διαίρεση, υπάρχει ένα.
είναι πάλι η φυσιολογία αυτή που δημιουργεί τις πλαστές τομές. Η ατομικότητα, λέμε το άτομό σας, το άτομό μου, άλλο εσείς, άλλο εγώ. Το σύμπαν όμως είναι ενιαίο, άτμητο. Δεν υπάρχουν άτομα μέσα του διαφορετικά. Υπάρχει μια ολότητα. Δεν τέμνεται ούτε αποτελείται από μέρη. Αυτές τις τομές οι οποίες δημιουργούν τον χρόνο και άλλα τέτοια φαινόμενα τις δημιουργεί και πάλι η φυσιολογία μας μέσω των αισθήσεών μας. Η σύγχρονη φυσική φτιάχνει καινούρια κοινωνία γιατί εάν καταλάβουμε ότι όλα είναι ένα, αν καταλάβουμε ότι απλώς μια ιδιομορφία της φυσιολογίας δημιουργεί το άτομο και πως αυτή μας αποτρέπει από το να δούμε ότι είμαστε όλοι ένα και ότι δεν μπορεί να πάσχετε εσείς χωρίς να πάσχω κι εγώ, τότε από το εγώ θα πάμε στο εμείς. Ο υλικός κόσμος είναι ένα μάτριξ, το οποίο λατρεύω και θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Πάτε στον κινηματογράφο. Όταν μπαίνετε να δείτε μια ταινία και είναι δραματική, δεν κλαίτε. Αν δείτε μια τρόμου, δεν σοκάρεστε. Αν δείτε μια αισθηματική, δεν σας δημιουργούνται συναισθήματα. Δεν παρασύρεστε. Χειροκροτάτε ή γελάτε σε μια κωμωδία. Ζείτε δηλαδή την ταινία. Ζείτε ένα μάτριξ και ξέρετε πως είναι ψεύτικο. Δεν το διασκεδάζετε όμως. Την ίδια στιγμή που διασκεδάζετε και περνάτε πολύ καλά στο σινεμά, έχετε πλήρη συνέστηση ότι είναι μάτριξ. Και ψάχνετε να βρείτε φιλμ που σας αρέσουν για να περνάτε καλά. Άρα λοιπόν, πρέπει να μάθουμε τι είναι μάτριξ, να περνάμε καλά με αυτό. Ως το μέτρο όμως που δεν θα θαμπωνόμαστε και θα καταλαβαίνουμε ότι είναι μάτριξ. Ναι, ζήσε το μάτριξ, να ελιχθείς μέσα στο μάτριξ, να περάσεις καλά μέσα στο μάτριξ, αλλά μη χάνεις την πραγματικότητα. Αυτό που νιώθεις και μαθαίνεις και συνειδητοποιείς είναι θέμα παιδείας. Είναι θέμα του κατά πόσο σε έχουν μάθει να αντιλαμβάνεσαι αυτό που δεν βλέπεις ότι είσαι.